Για να δούμε λίγο σήμερα, στην επόμενη μέρα, τι γίνεται με το φορολογικό νομοσχέδιο, που πια, εντάξει, δεν είναι ένα φορολογικό νομοσχέδιο, αλλά από τη στιγμή που πέρασε από τη Βουλή, είναι νόμος του κράτους. Δεκτό λοιπόν κατά πλειοψηφία έγινε επί της αρχής και επί των άρθρων το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών με τον τίτλο «Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής». Να δώσω μόνο, κύριε Χριστοφοράκη, δώστε μου τη δυνατότητα. Καλημέρα σας κιόλας. Στοιχεία διαδικαστικά. Υπέρ της αρχής δήλωσαν 158 βουλευτές, καταψήφισαν 140. Υπέρ του άρθρου 7 του σχεδίου πρόστιμα για παραβάσεις έκδοση στοιχείων λιανικής από φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό τάχθηκαν 169 βουλευτές, κατά 129. Στο καθεστώς τεκμαρτής φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, άρθρο 15, 158 βουλευτές δήλωσαν υπέρ, το καταψήφισαν 140. Στο άρθρο 49 του νομοσχεδίου μείωση συντελεστή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, τα υπέρ 158, κατά δήλωσαν 140 βουλευτές. Και στο άρθρο 50 του νομοσχεδίου μείωση συντελεστή φόρου πώληση συσυγμένων μετοχών, υπέρ δήλωσαν 158 βουλευτές και κατά του άρθρου δήλωσαν 140 βουλευτές. Ξέρετε ωστόσο, χθες ο κύριος Χατζηδάκης έλεγε μαζί με το υπόλοιπο οικονομικό επιτελείο και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι τουλάχιστον πέρασαν 4 νομοτεχνικές βελτιώσεις, ανακοινώθηκαν από τον κύριο Χατζηδάκη, που είναι προς όφελος όλων εσάς, προς όφελος των επαγγελματιών. Τι λέτε για όλα αυτά? Ένα πρώτο σχόλιο. Να πω τις 4 νομοτεχνικές βελτιώσεις και να το αφήσω στην κρίση των ακροατών. Βεβαίως. Καλημέρα καταρχήν σε όλους. Να μου μιλάτε, για να μην σας διακόψω, να μου μιλάτε λίγο πιο δυνατά. Βρείτε έναν τρόπο να μου μιλάτε λίγο πιο δυνατά, γιατί δεν σας ακούω. Τώρα με ακούτε, φαντάζομαι καλύτερα. Ωραία. Να πούμε καλημέρα στους ακροατές, να πούμε ότι πρόκειται πλέον για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο με το οποίο θα φορολογηθούν τα εισοδήματα του τρέχοντος έτους του 2023. Το έχουμε αναλύσει σε μεγάλο βαθμό τις προηγούμενες ημέρες. Οπότε να πούμε τις νομοτεχνικές βελτιώσεις που υπήρξαν την τελευταία στιγμή. Διορθώθηκε το κενό αυτό που υπήρχε, η παρανόηση, το λανθασμένο, το υπογραφικό, να το πω έτσι, άρθρο σχετικά με τους οικισμούς κάτω των 500 κατοίκων της Υπουργικής Ελλάδος. Πλέον αυτό ισχύει για οικισμούς κάτω των 500 κατοίκων στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, άρα λοιπόν εντάσσεται και η Κρήτη. Ατομικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις οικισμούς κάτω από τα κατοίκων. Δεν θα επιβάλλεται δηλαδή τεκμαρτό υποθετικό εισόδημα για τις επιχειρήσεις εκείνες, κυρίως καφενεία, σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους. Όχι. Αυτό ισχύει αποκλειστικά και μόνο για τα καφενεία. Α, τώρα. Μάλιστα. Είναι άλλη νομοτεχνική βελτίωση. Άλλη είναι αυτή. Τις προηγούμενες ημέρες, για να μην μπερδέψουμε τον κόσμο, είχα κάνει εκτενέστατες αναφορές και έλεγα ότι όπως είναι γραμμένο το νομοσχέδιο, μειωμένο τεκμαρτό εισόδημα κατά 50% θα πληρώνουν οι οικισμοί της υπηρετικής Ελλάδας, μάλλον επιχειρήσεις, ατομικές επιχειρήσεις, που ο ιδιοκτήτης τους κατοικεί και όλας, έχει και την κατοικία του και την έδρα της επιχείρησής του σε οικισμούς κάτω των 500 κατοίκων, εφόσον αυτό ήταν στην υπηρετική Ελλάδα. Αυτό πλέον διορθώθηκε και ισχύει για όλη την ελληνική επικράτεια και για την Κρήτη. Δηλαδή όποιος κατοικεί και έχει έδρα επαγγελματικής δραστηριότητας σε οικισμό κάτω των 500 κατοίκων, σε αυτόν ο προσδιορισμός του εισοδήματος θα έχει μία μείωση στον αρχικά προβλεπόμενο κατά 50%. Mm. Περαιτέρω από αυτό λοιπόν, όσοι ασκούν σε οικισμούς κάτω των 500 κατοίκων τη δραστηριότητα του καφενείου, αυτοί απαλλάσσονται από τον τεκμαρτό υπολογισμό του εισοδήματος. Τα καφενεία απαλλάσσονται λοιπόν από αυτόν τον τρόπο, θα πηγαίνουν με τον κλασικό τρόπο το έσοδα-έξοδα. Είναι δύο οι βελτιώσεις αυτές που αναφέραμε μόλις τώρα. Να πούμε ότι εξαιρούνται επίσης από τον τεκμαρτό υπολογισμό του εισοδήματος ασφαλιστές, ποιοι όμως απασχολούνται, έχουν σύμβαση με έως και δύο ασφαλιστικές εταιρείες, όχι το σύνολο των ασφαλιστών, εφόσον κάποιος έχει πάνω από δύο
συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες εντάσσεται κανονικά στο νομοσχέδιο. Ενώ επίσης εξαιρούνται του τεκμαρτωτού τρόπου υπολογισμού του εισοδήματος όσοι ιδιοκτήτες ταξί έχουν ποσοστό όμως έως 25%. Ναι. Δεν είναι τελικά δηλαδή και τόσο μεγάλες, αυτό προσπαθώ να πω, και τόσο μεγάλες οι νομοτεχνικές βελτιώσεις. Είναι δίκαιες γιατί προφανώς και κάποιος που έχει και για τα περίπτερα. Με συγχωρείτε, είναι, αυτό είναι σημαντικό. Και τα περίπτερα έγινε δεκτή η αιτιολόγηση των εκπροσώπων των περιπτεριούχων. Κατάλαβαν στο Υπουργείο ότι τα περίπτερα ο τζίρος προέρχεται κυρίως από καπνικά προϊόντα που εκεί πραγματικά το ποσοστό κέρδους είναι πάρα πάρα πολύ μικρό και εξαίρεσαν και τα περίπτερα ανεξάρτητα περιοχής και ανεξάρτητα τζίρου από τον τεκμαρτό υπολογισμό του εισοδήματος. Οι υπόλοιποι επαγγελματικοί και επιστημονικοί φορείς εξαιρούνται. Οι υπόλοιποι επαγγελματικοί και επιστημονικοί φορείς θα φορολογηθούν με τον τρόπο που είχαμε αναλύσει τις προηγούμενες ημέρες. Έτσι πολύ γρήγορα, αν έχουμε τον χρόνο, να υπενθυμίσω τι θα συμβεί στις φετινές φορολογικές δηλώσεις. Ατομικές επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενοι, θα φορολογηθούν με ένα ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα 10.920 ευρώ, το οποίο θα προσαυξάνεται κατά 10% ανά 3 έτη άσκησης της δραστηριότητας. Για την ευκολία της συζήτησης, κάποιος που ασκεί το επάγγελμα 12 έτη ξεκινάει με 14.196. Το ποσό αυτό δεν θα μπορεί να είναι μικρότερο από το μισθολογικό κόστος του υψηλότερα αμοιβόμενου εργαζόμενου που έχει μια επιχείρηση, ενώ το ποσό αυτό θα προσαυξάνεται επιπλέον και με ένα ποσοστό 5% επί της διαφοράς που θα υπάρχει ανάμεσα στον μέσο όρο του τζίρου του κλάδου που δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση και το παραπάνω ποσού που έχει ως τζίρο η συγκεκριμένη επιχείρηση. Απλό παράδειγμα, μέσος όρος του κλάδου στους λογιστές, για παράδειγμα, ας πούμε ότι είναι οι 50.000, επιχείρηση που θα δηλώσει 100.000 τζίρο θα πληρώσει επιπλέον στις 50.000 παραπάνω, δηλαδή ένα 5%, που είναι, αν θυμάμαι καλά, 2.500 είναι. Θα έρθει μια προσάυξη πάνω σε αυτό. Αυτά θα ισχύσουν από 1η-1η. Ιδιαίτερη προσοχή στους συναδέλφους μου και στους ελεύθερους επαγγελματίες, με ένα άλλο κομμάτι που δεν διορθώθηκε δυστυχώς και έχει να κάνει με το χτίσιμο του αφορολόγητου, καταβαλώντας το 30% του εισοδήματός τους με πλαστικό χρήμα. Δηλαδή να τσεκάρουν όλοι ότι πλέον θα πάνε με προσαυξημένα εισοδήματα για να μην πληρώσουν πλέον πέναλτι 22%. Καλό θα είναι να δουν πόσα χρήματα έχουν στις καταναλωτικές δαπάνες μέσω πλαστικού χρήματος και αν έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τη διαφορά προς τα πάνω στις υπόλοιπες 20 μέρες πόσο απομένουν μέχρι τελευταία τους. Μένει τώρα να το δούμε στην πρακτική του εφαρμογή τι αποτελέσματα θα φέρει. Μάλιστα. Πάντως, μέχρι και τελευταία στιγμή η κυβέρνηση δήλωνε, επειδή μέχρι και τελευταία στιγμή και εσείς στους δρόμους ήσασταν, στο σύνολό σας επαγγελματικοί και επιστημονικοί φορείς, κύριε Χριστοφοράκη, από την άλλη σας απαντούσαν ότι είναι ένα νομοσχέδιο που αποδίδει δικαιοσύνη, προάγει δικαιότερο φορολογικό σύστημα, άσχετα ουσιαστικά αν αρέσει ή δεν αρέσει κατά τους κυβερνώντες, που θα συμβάλλει στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και στην αύξηση των δημόσιων εσόδων. Και μάλιστα κάποια στιγμή υπόθηκε ή εκφράστηκε η πεποίθηση ότι τα μέτρα έχουν τη στήριξη της πλειονότητας της κοινωνίας και των ιδίων των ελεύθερων επαγγελματιών. Και μάλιστα ο Υφυπουργός Οικονομίας Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης δήλωνε στα τηλεοπτικά πάνελ των Αθηνών: πρέπει να ακούσουμε την κοινωνία και το υγιές κομμάτι των ελεύθερων επαγγελματιών. Αναρωτιέμαι γιατί βγαίνατε στους δρόμους τότε. Αν έχει τη στήριξη των ελεύθερων επαγγελματιών ή όχι, φάνηκε από τις κινητοποίησεις που υπήρξαν τις προηγούμενες ημέρες και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν. Αν έχει τη στήριξη της κοινωνίας, προφανώς δεν θα κάνω την παράθεση με τις δηλώσεις κύριου Θεοχάρη, αλλά ένα σχολιασμό μόνο. Αν έχει τη στήριξη της κοινωνίας, όπως παρουσιάστηκε, το μόνο που πέτυχε είναι να στοχοποιηθούν όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι ως φοροφυγάδες.
Υπήρχε αντίλογος, ο οποίος όλες τις μέρες αναδείχθηκε. Βγήκαν παραμονές της ψήφισης και κάποιες δημοσιοποίησεις. Θα είχε ενδιαφέρον τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της να τα δούμε. Και πάντως, το τι λέμε πριν ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο και εφαρμοστεί, μένει να κριθεί μετά την εφαρμογή του. Όταν θα εφαρμοστεί και του χρόνου, τον Ιούνιο, μας έρχεται, θα έρθουν τα εκαθαριστικά προς αυξημένα σε ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, που ξέρετε και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι μέλη της κοινωνίας είναι. Και δεν είναι το σύνολο της οικογένειάς τους ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι. Αν θέλουν, ας επαναλάβουν την ίδια ακριβώς έρευνα, να δούμε τι θα συμβεί. Επίσης, να πω και κάτι επιπλέον, ότι θεωρώ ότι ορισμένα άρθρα σχετικά με την τεκμαρτή φορολόγηση θα πρέπει να κριθούν και νομικά, εάν στέκουν ως προς τη συνταγματικότητά τους. Και σε αυτό ήρθε να με επιβεβαιώσει η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής, που για κάθε ένα άρθρο που υπήρχε κυρίαρχα για την τεκμαρτή φορολόγηση ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, για κάθε ένα, θα έχει πολύ ενδιαφέρον να διαβάσει κάτι στην έκθεση, έχει παρατηρήσεις που δεν θέλω να πω τη λέξη κόλαφος, που το κρίνουν τουλάχιστον. Στον ιστότοπο της Βουλής, όπως έλεγα παραπροχθές, πολύ πριν ψηφιστεί το νομοσχέδιο με το που βγήκε με αυτή η έκθεση, κύριε Χριστοφοράκη, θυμάστε που σας είχα ενημερώσει, έλεγα ότι μπορείτε να το βρείτε στον ιστότοπο της Βουλής, διαβάστε το πολύ προσεκτικά, γιατί η απάντηση τουλάχιστον από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών ήταν ότι δεν τίθεται θέμα αντισυνταγματικότητας. Τι είναι αυτά τα οποία κάθεστε και λέτε? Δηλαδή, ακόμα και στο διάβασμα έλεγαν ότι αυτός που το διάβαζε δεν καταλάβαινε τι ήταν αυτό που διάβαζε. Ωραία. Πέρα λοιπόν από όλους εμάς, γιατί συζητάμε για τη διαβούλευση στην ιστότοπο της Βουλής, ήρθε η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής. Η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής αποτελείται από έγκριτους δικαστικούς δικαστές και δικηγόρους που πλέον είναι συνταξιούχοι. Είναι συμβουλευτικό όργανο για τα νομοσχέδια. Για κάθε νομοσχέδιο που υποβάλλεται, καταθέτει μία έκθεση. Η συγκεκριμένη έκθεση επίσης είναι αναρτημένη. Σας είπα τι απάντησαν αυτό. Ναι. Τι να σας πω. Ότι δεν τίθεται θέμα. Οπότε έχουν γνώση μεγαλύτερη από τους ειδικούς δικαστές. Μάλιστα. Που ήδη έχουν επιλέξει να συμβουλεύουν. Έχουν το καρπούζι, έχουν και το μαχαίρι. Πολιτικά κινούμενοι δεν λαμβάνουν τίποτα διαφορετικό υπόψη τους. Εγώ κρατάω και αυτές τις δικές σας τις παρατηρήσεις. Εσείς λέτε, όταν θα έρθουν του χρόνου τα εκαθαριστικά, θα δείτε εκεί ποια θα είναι τα αποτελέσματα αυτού του νομοσχεδίου, διότι εσείς, αν μη τι άλλο στο σύνολό σας ως επαγγελματική και επιστημονική φορείς, αν θυμάμαι καλά, λέγατε ότι αυτό το οποίο έρχεται παρακάτω σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις, με τους ελεύθερους επαγγελματίες, θα είναι πραγματικά με την επιβίωσή τους στην αγορά τραγικό. Ναι, θα υπάρξουν, εγώ θεωρώ θα υπάρξουν πολλά λουκέτα, κυρίως τους πολύ μικρούς, οι οποίοι δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στη συγκεκριμένη φορολογική επιβάρηση, πόσο δε μάλλον όταν προϋπολογιστικά δεν είχαν στο μυαλό τους να πληρώσουν φόρο εισοδήματος το συγκεκριμένο ποσό, γιατί δεν προέκυψε από τα βιβλία τους για το τρέχον έτος. Έχει και, αν θέλετε, και συμμελογικές και πολιτικές και πώς να το πω, και ηθικά ζητήματα. Δεν ψηφίζει φορολογικό νομοσχέδιο στα μέσα του Δεκέμβρη που ισχύει από το προηγούμενο έτος. Δεν μπορεί να δίνει αναδρομικότητα δηλαδή σε ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Είναι ένα νομοσχέδιο που έχει κριθεί, και μάλιστα να σας πω και κάτι, το προηγούμενο το νομοσχέδιο που προέβλεπε τεκμαρτό υπολογισμό εισοδήματος, του Αλέξου Παπαδόπουλου το 1994, είχε πολύ περισσότερα κριτήρια και ίσως ήταν δικαιότερο αυτού εδώ. Εδώ οριζόντια πλέον φορολογούνται και καίγονται ξερά χλωρά, να το πω έτσι απλά, επειδή υπάρχουν ξερά. Ενώ έχει γίνει τόσο μεγάλη προσπάθεια και εξακολουθεί να γίνεται, και μέσα στο νομοσχέδιο έχει διατάξεις στον ψηφιακό έλεγχο, για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Έχει τόσο πολύ μεγάλη πληροφορία η ΑΔΕ. Και παραμένει η δικιά μου απορία, γιατί επιστρέφουμε με μέτρα του παρελθόντος να καταπολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή, με ερωτηματικό το βάζω εδώ, ενώ έχουμε τόσο σύγχρονα εργαλεία, ούτως ώστε
να στοχοποιηθεί και να ελεγχθεί αυτός που πραγματικά αφορώ διαθέτει. Η απάντηση δεν ξέρω εάν μπορεί να δοθεί και από τον ιστορικό του μέλλοντος, με όλα αυτά τα οποία γίνονται και γράφονται και αποφασίζονται. Κύριε Χριστοφοράκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλή σας μέρα.